Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή στο μωρέ. Ένας εδώ, εγώ... Αφού είναι κακό... Γιατί με κρύβει το χαρτιά μου και εγώ βγήκα ύπνη. Άιπνη είμαι. Καλά, η Φάιερ έχει ανοίξει κάτω φορές σου κάμερα. Τι, Μάκο, πού είσαι? Πάει, φτιάχνει τώρα τις κουράκια, περίμενε. Με μεζέ. Καζανόβα, δεν σε έχω δει στο πρόσωπο. Γιατί δεν ανοίγετε, ρε παιδιά? Καλώς είναι. Κι εγώ ύπνη είμαι. Τώρα αποκλείεται. Δεν παίζει. Θα πάθεις να σου πω μια φωτογραφία. Εγώ την άλλη φορά έπινα τα δόντια σε live. Σε μένω αυτά. Άνθρωποι είμαστε καλά. Όχι, εγώ δεν, δεν είναι αυτό. Δεν τα έχω καλά εγώ με την κάμερα. Από παλιά δηλαδή ούτε οι φωτογραφίες μ' άρεσε ούτε τι. Ούτε εγώ, μου πιάστηκε το χέρι, δεν παίρνω τώρα καν το κάμερα. Τι έκανε. Λοιπόν, άμα το καταλάβει ο γιατρός ότι έφυγα τη γάμισα, αλλά δεν πειράζει, ας το ρεφτάρω. Κάτσε να πάρω ραδιο ταξί. Α, ο γιατρός. Καζανόβα, το τέτοιο το γραφείο σου φάνηκε σαν βιβλιοθήκη ή σαν γραφείο ιατρικό? Σας ακολούθω με όλους παιδιά. Δεν λίγο γκάζα στο Σπύρο πήγε, γιατί μου σπρέξει τα αρχίδια. Ιατρικό. Εντάξει, τώρα είναι άρρωστο το παιδί. Εδώ έβγαλε ψεύτικα νερό που στο λαϊκό και μας μείνει ο μας έχει ζαλίσει τα αρχίδια, ρε μαλάκα. Μου λέει, πάρε με τηλέφωνο, ζήταμε συγγνώμη. Λέω, έλα κάτω από το σπίτι μου. Είπες 3 η ώρα, σε περιμένω. Με ανοιχτές αγκάλες. Θα φύγω πιο νωρίς από τη δουλειά να σε υποδεχτώ. Λοιπόν, Αλεξία, δεν μπαίνω σε κάμερα, γιατί αυτός ο πόστης ο Καζανόβας θα τραβήξει red screen και μετά θα τα βγάζει και θα λέει μαλακίες γι' αυτό. Θα τα πούμε από κοντά, γιατί άμα ήθελα, καταλαβαίνεις, άκου τσιμάκο για να μας... Ακούς, θα τα πούμε από κοντά εμείς. Έπειτα με ζηλεύει και με ματιάζει συνέχεια, όλο ατυχήματα παθαίνω. Κάθε φορά που βγαίνω σε κάμερα από τη ζήλια του... Τσιμάκο, αλλά εγώ δεν έχω Messenger, έχω Instagram. Το γράφω πάνω στον τοίχο μου. Ναι, εντάξει, το Instagram δεν είναι μόνο. Το Instagram είναι για ποζεράδες, είναι για... Εγώ το Facebook είχα το 2013 με 2014, ναι. Α, τόσο πίσω, ε. Με ακολουθούν 2000 άτομα, έτσι. Ναι, τόσο πίσω. Εντάξει, τώρα τι να πω. Αλλά με έχεις δει, να. Τι, με έχεις δει, να. Τώρα ακούς πώς κάνει. Λοιπόν, τώρα κάτσε όλο και κάτι να πάω. Σήμερα όλο και κάτι θα πάω. Ακούς, σήμερα όλο και κάτι θα πάω, Αλέξια. Θα με γαμίσω, μαλάκας. Τι είναι αυτό, φωτογραφία πριν 30 χρόνια. Ακούς, από εδώ. Ποιο ρε 30 χρόνια ρε, τα Χριστούγεννα φέτος είναι ρε η κρίση. Φωτογραφία πριν 30 χρόνια. Όχι, 50 χρόνια πριν Μάκο. Το γάμισε. Κάτσε ρε, κάτσε ρε Τζέλα, κάτσε τώρα τώρα. Κάτσε τώρα τώρα. Δεν έχει ανοίξει κάμερα στο live της Λάρας. Τον έφτασε σε ένα τείχο. Το λέτες πως είναι, πλάκα μου κάνεις. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Δεν θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Ρε άντε φύγε από εκεί ρε κουραμπιέ βλάκα. Κι εγώ παιδιά ύπνο είμαι, το πιδεσερί. Εγώ τουλάχιστον να ανοίγω κάμερα, δεν γίνω για ένα λεπτό, δεν τρέπει για τον εαυτό μου και εσένα. Λοιπόν, τώρα που θα τραβήξω γυαλί, θα πείτε τη γνώμη σας όλοι. Να το πάρω ή όχι. Για με. Για όλο το καινούριο. Είμαι σε δίλημα. Δεν μου πεις άλλο. Τι? Πες. Ποιος? Εγώ λέω είμαι σε δίλημα. Να το πάρω ή να μην το πάρω. Κι εγώ σε δίλημα είμαι. Να το φάω ή να μην το φάω. Να τον φας. Καλό. Πέντε από τώρα. Σ'
Σεξι γατούλα, σεξι. Σεξι και όποιος αντέξει. Είναι η αληθινή όμως πλακάτη. Δεν έχω τίποτα ψεύτικα. Μα εντάξει. Γιατί εγώ που έχω ψεύτικα τι πρέπει να κάνω, ψωφίσω ας πούμε. Όχι ρε τσέρα, εντάξει και εσύ ωραία είσαι, αλλά εντάξει έχω μία δυναμία στις ξανθιές εγώ, πώς θα το κάνουμε. Τζελάρα είναι μοντέλο ρε. Εντάξει, τζελάρα είναι, εντάξει άλλη φάση. Εγώ ένα χρόνια ρε. Καλά, η τζέλα είναι μοντέλο, είναι επαγγελματίας η γυναίκα, εγώ που και σπαγκούρο είμαι. Μια ρωσίδα πλέον. Ήμουνα ξανθιά, ώσπου δεν μου έμεινε τρίχα. Οπότε αναγκάστηκα να αφήσω το φυσικό μου. Όταν να ασπρίσουν τα μαλλιά μου, τώρα είμαι 35, δεν ξέρω πότε θα ασπρίσουν. Μακάρι να μην γίνει σύντομα. Θα αρχίσω να κάνω αντάβλης μετά. Τι να κάνω. Τώρα άφησα το φυσικό μου, καστανόξα μου. Λοιπόν, θα πω να βιάσω τον τιμωρό από κάτω. Άκου, φίλε, μην μου παίρνεις τις μύτες, γιατί εγώ δεν ρωτάω έτσι ποτέ. Τον έβρω. Αχ, άπιο μου και ένταξη να φύγω. Μην με νευρίες τέτοια ώρα, θέλω να κοιμηθώ έτσι. Άντε το παξάκι μου, έλα ήρθα. Άι μωρή, δείξε τα γυαλιά μέσα. Τώρα θα πρέπει να πάω στον προορισμό πρώτα. Τώρα πάω να τα πάρει. Τώρα πάω. Γλυφάδα μεταξύ στις αρχές. Στα Έβερες. Δίπλα είμαστε. Έλα όποιος θέλει να μου πετάξει βιτριόλι να έρθει γλυφάδα. Γεια σου ρε φάει. Μην λες τέτοια ρε, όχι. Τσιμάκο. Περίμενε λίγο, μωρό, έχω δουλειά, περίμενε λίγο. Κάτσε γιατί φτιάχνει ένα μέτριο ελληνικό. Πήρε κάτι Μπαλενσιάγκα, λευκά κάσα, τα οποία ρε πούστη δεν μου πάνε, ρε γάμο, αλλά τα πήρα 750 ευρώ.